Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek. Σήμερα έχω μαζί μου τον Ζίδαρο, την Νίκη και την Κωνσταντίνα. Και εγώ είμαι ο Δημήτρης. Είμαστε στο Ελπιδοχώρι στην Αργολίδα και κάνουμε αυτές τις ημέρες εδώ ένα πρόγραμμα για τη βιωσιμότητα με το Erasmus Plus. Πάμε να δούμε. Για 9 ημέρες, περισσότεροι από 30 νέοι άνθρωποι ηλικίας 18 με 30 χρονών από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, τη Λετωνία, την Τσεχία, τη Σλοβακία και την Ελλάδα μείναμε μαζί στο Ελπιδοχώρι, εκπαιδευτικό κέντρο αειφορίας και αυτοβελτίωσης και αναπτυσσόμενη οικοκοινότητα. Το πρώτο έναυσμα της δημιουργίας του Ελπιδοχωρίου ήταν η προστασία αυτής της 400ετούς βελανιδιάς, το σημείο αναφοράς του και το δικό μας. Το θέμα του προγράμματος, με την υποστήριξη του Erasmus Plus της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν η εκπαίδευσή μας γύρω από τη βιωσιμότητα. Τι είναι η βιωσιμότητα για σένα? Βιωσιμότητα για μένα είναι κάτι παραπάνω από μια λέξη. Θα έλεγα ότι είναι ένας τρόπος ζωής. Είναι η προσπάθεια που κάνουμε, ό,τι κάνουμε, να αντέχει. Αυτό μπορεί να είναι ανθρώπινες σχέσεις, μπορεί να είναι όπως εδώ που είμαστε κατασκευές, μπορεί να είναι οτιδήποτε, αλλά το θέμα είναι να αντέχει και να μπορεί να συντηρηθεί από μας και σε ένα βαθμό αυτόνομα. Βιωσιμότητα είναι κάτι πέρα από τον εγωισμό, πέρα από τα χρήματα. Πέρα από όλα. Βιωσιμότητα είναι ένας τρόπος ζωής. Είναι σεβασμός. Είναι σεβασμός σε κάθε τι που υπάρχει. Βιωσιμότητα είναι να θες να διατηρήσεις τη ζωή. Έχει σκοπό την αρμονία, την αρμονική συνύπαρξη όσων υπάρχουν και έμβιων και άβιων. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε τη σελίδα μας στο Patreon, όπου μπορείτε να βρείτε ασκήσεις για αυτό το επεισόδιο, απομαγνητοφωνήσεις, ασκήσεις στο Quizlet και πολλά άλλα καλούδια. Αυτές τις 9 μέρες παρακολουθήσαμε παρουσιάσεις, βρωμήσαμε τα χέρια μας κάνοντας δικά μας project στον χώρο, αλλά ίσως το σημαντικότερο, χτίσαμε ένα υπέροχο δέσιμο μεταξύ μας. Ένα από τα εργαστήρια το έκανε η Ναταλία από την Greenpeace Ελλάδας. Τι είναι η βιωσιμότητα για σένα? Η βιωσιμότητα είναι αυτό που έχει στο επίκεντρο τη ζωή, τη συνέχεια και όχι την καταστροφή. Αυτό δηλαδή που δεν θα ξεκινήσει και τελικά θα αυτοκαταστραφεί, επειδή δεν έχει τρόπο να βρει τη συνέχειά του, αλλά αυτό που μπορεί να συνεχίσει χωρίς να καταστρέφει ούτε τον εαυτό του, αλλά ούτε και τα γύρω του. Η Αθανασία, ειδική στα θέματα βιωσιμότητας, ήταν η δημιουργός, συντονίστρια και κύρια εκπαιδεύτρια του προγράμματος. Βιωσιμότητα για μένα είναι να μπορούμε να ζούμε όλοι αρμονικά, να είμαστε ευτυχισμένοι και σε ένα περιβάλλον γύρω μας που να είναι καθαρό. Ο Παναγιώτης, έμπειρος εκπαιδευτής σε ανταλλαγές νέων, βοήθησε από τα παρασκήνια σαν υποστηρικτής και διαχειριστής. Τι είναι η βιωσιμότητα για σένα? Οι άνθρωποι γύρω από το περιβάλλον. Και πώς οι άνθρωποι μπορούν να χτίσουν σχέσεις οι οποίες να βοηθήσουν το περιβάλλον να διατηρηθεί, να μείνει, να μεγαλώσει, να αλλάξει. Η Ιερατό Χατζημιχαλάκη, οικογενειακή σύμβουλος, είναι η εμπνεύστρια και δημιουργός του Ελπιδοχωρίου. Για μένα βιωσιμότητα είναι να μπορεί κανείς να έχει ό,τι χρειάζεται, όσο το χρειάζεται, και να μην τελειώνει. Να έχει δηλαδή πόρους οι οποίοι είτε είναι ατέλειωτοι είτε είναι ανανεώσιμοι σε κάθε επίπεδο. Και η Αναστασία ήταν μία από τις δύο μαγείρισες που κάθε μέρα φρόντιζε να έχουμε νόστιμο, θρεπτικό φαγητό χωρίς κρέας. Τι είναι βιωσιμότητα για μένα? Να σας πω την αλήθεια, δεν το είχα σκεφτεί μέχρι τώρα. Α, είναι ότι όλοι πρέπει να επιβιώσουμε σε ένα καλό περιβάλλον. Και να φυτεύουμε, να φυτεύουμε, να φυτεύουμε. Τι πρέπει να κρατήσουμε βιώσιμο και τι όχι? Αυτό που θα έλεγα ότι δεν είναι βιώσιμο είναι το πώς λειτουργεί η κοινωνία σήμερα. Πέραν από τα οικονομικά συστήματα, εντάξει,
είναι και όλη η νοοτροπία που μας δημιουργεί η κοινωνία, το που πηγαίνουμε. Διατήρηση της φύσης, της φυσικής ζωής και λιγότερη παρέμβαση σε αυτή, λιγότερος βιασμός της φύσης. Βιώσιμο πρέπει να μείνει το έδαφος, μας τρέφει, το νερό, ο αέρας που αναπνέουμε. Αυτό που θα ήθελα εγώ να παραμείνει, να γίνει βιώσιμο και να παραμείνει άμα υπάρχει, είναι η σχέση μεταξύ των ανθρώπων. Το πώς δημιουργούνται δεσμοί και μια κοινότητα αγάπης και ειρήνης. Πρέπει να κρατήσουμε βιώσιμα αυτά ακριβώς που μπορούμε να πούμε ότι έχουν στο επίκεντρο τη βιωσιμότητα. Αυτά δηλαδή που δεν μας καταστρέφουν, τις φυσικές δραστηριότητες. Τις δραστηριότητες που μας κρατάνε κοντά στο πραγματικό μας εαυτό, κοντά σε αυτό που πραγματικά είμαστε. Δηλαδή, όχι τις τρυπογόνες βιομηχανίες, αλλά τις βιομηχανίες που έχουν δραστηριότητες και πρακτικές που είναι πιο κοντά στη φύση και με τρόπους που δεν καταστρέφουν το περιβάλλον. Τι δεν πρέπει να μην βιώσουμε? Το κυνήγι του κέρδους. Όλη αυτή η ανάγκη που έχει ο άνθρωπος να γίνει μεγαλύτερος, πιο σημαντικός, πιο δυνατός, χωρίς να σκέφτεται τις συνέπειες. Αυτό μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση. Και τι θες να κρατήσουμε βιώσιμο? Τα πάντα. Τελικά πρέπει τα πάντα, γιατί αν λείψει κάτι από την αλυσίδα, καταστρέφεται όλη η αλυσίδα. Ακόμα και τις κατσαρίδες. Ακόμα και τα ποντίκια. Ναι. Και τι θεωρείς πρέπει να κρατήσουμε βιώσιμο και τι όχι? Τις σχέσεις μας. Οι σχέσεις νομίζω είναι το βασικότερο κομμάτι το οποίο πρέπει να δουλέψουμε ούτως ώστε να φέρουμε την αλλαγή που θέλουμε εκεί που θέλουμε να τη φέρουμε. Υπάρχουν κάποια πράγματα στο σύστημα που είμαστε όλοι που δεν λειτουργούν για όλους. Δεν είναι ικανοποιητικά και δεν μπορούν όλοι να έχουν ένα βιώσιμο τρόπο ζωής. Οπότε αυτά καλό θα είναι να μην τα κρατήσουμε. Σύστημα όπως είναι σήμερα. Το σύστημα, παιδιά, είμαστε εμείς. Οπότε, αν θέλεις να αλλάξεις το σύστημα, αλλάζεις τον εαυτό σου. Τον τρόπο που ζεις, τον τρόπο που σκέφτεσαι και μετά θα αλλάξεις και το σύστημα. Αν μπορούσαμε να κρατήσουμε βιώσιμα τα τέσσερα στοιχεία από τα οποία παρτιζόμαστε, θα ήταν πολύ σπουδαίο και σημαντικό για την επιβίωση μας πάνω στη γη. Δηλαδή, θα πρέπει η γη μας να είναι καθαρή, το νερό μας να είναι καθαρό και ατέλειωτο και να διατίθεται σε όλους. Η φωτιά, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι στον πυρήνα του καθενός, να μην είναι απειλή, αλλά να είναι αυτό που μας κάνει να ζούμε. Και ο αέρας που είναι αυτός που αναπνέουμε και δεν μπορούμε χωρίς αυτόν. Αν λοιπόν τα τέσσερα στοιχεία καταφέρουμε η ανθρωπότητα να τα κρατήσουμε βιώσιμα, θα έχουμε κάνει ένα σπουδαίο έργο. Φυτέψαμε την τελευταία μας μέρα στο Ελπιδοχώρι ένα πλατάνι. Το δέντρο της ζωής μας, το οποίο θα ενώνει την ομάδα μας για πάντα με αυτό το μέρος. Το πάθος φαίνεται εδώ πέρα πίσω. Πώς αυτοί οι άνθρωποι, ενώ έχουν ένα δέντρο, που είναι ένα δέντρο έτσι, έχουμε τόσα δέντρα. Το γεγονός ότι μαζεύονται αυτοί οι ίδιοι να φυτέψουν ένα δέντρο, δείχνει τι είναι βιωσιμότητα. Πώς όταν μαζευόμαστε μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε. Άλλο ένα επεισόδιο του Easy Greek έφτασε στο τέλος. Μετά από 9 ημέρες, σε αυτό εδώ το υπέροχο μέρος, ήρθε η ώρα της επιστροφής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek. Μέχρι τότε, γεια σας! Γεια σας! Τι ρεπτά λες? Δίνουνε το πάθος και μια μίγα. Και αυτό βάλτο.